Τελικά αγωγή στο Guardian κάνατε. Δεν ήξερα τότε από μένα. Αυτή είναι απόψη που θα πάρει το νομικό συμβούλιο του κράτους. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Γιατί είχατε πει ότι θα το κάνατε γι' αυτό. Γιατί θα συνηθώ θα το κάνω. Τι είναι το νομικό, ότι αυτό. Θα λοιπόν γνώσω ότι υπάρχει κανένα αγωγή. Αλλά δεν είναι απόφαση που παίρνω. Η Χρυσή Αυγή είναι πολιτικό κόμμα ή εγκληματικός φορέας που υποδίδει το κόμμα. Το ότι είναι πολιτικό κόμμα είναι βέβαιο, διότι υπό την έννοια ότι πρώτον έχει πάρει ένα πολύ σεβαστό αριθμό ψήφων, έχει ένα πολύ σημαντικό αριθμό βουλευτών στο Κοινοβούλιο. Θυμίζω ότι άλλες πολιτικές προσπάθειες είναι πολύ έτσι πιο εκτεταμένο και αν θα μου επιτρέψουν να πω σοβαρό περιεχόμενο, δεν πέτυχαν μια ανάλογη κοινοβουλευτική προσώπηση. Τώρα, αν αυτό το πολιτικό κόμμα εκδηλώνει αξιόπιν δραστηριότητα, επίσης εδώ μια αυθή απάντηση είναι ναι. Το ερώτημα είναι το επιδιώκητο, δηλαδή είναι συμπτωματικό. Εάν καταλήξουμε, εάν καταλήξει η δικαιοσύνη ότι το επιδιώκει, από εκεί πέρα το κοινωνικό κράτος πρέπει να δει την απάντηση που πρέπει να δώσει. Εγώ έχω μια πολύ βασική θέση. Η θέση ποια είναι? Όποιος παρανομεί, δεν υποστεί. Μπορεί να έχει ένα ειδικό πλαίσιο οι βουλευτές. Έχουν ένα ειδικό πλαίσιο, μπορεί να πάει μια διαδικασία να πάει στη Βουλή. Σοριδών τυπογραφίες πάνε στη Βουλή για τις φερόμενες, τις αξιόπινες πράξεις της Χρυσής Αυγής. Ιστορία στο χιτήριο. Υπάρχει βουλευτής της Χρυσής Αυγής που παρεμβαίνει και παίρνει Έλληνα πολίτη που είναι στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας. Αυτή η υπόθεση που βρίσκεται. Χρησιμοποίησατε πολύ σωστά την έκφραση που είναι στα χέρια, υπό την εξής έννοια. Ποιο ήταν το ειδική του υπερασπιστική γραμμή, γιατί ρώτησα και εγώ τότε. Ότι αυτός δεν είχε συλληφθεί, ήταν ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, ο οποίος εκδήλωσε συμπτώματα αρχής και τον βάλανε εκεί και ηρέμησε. Και κατά συνέπεια ότι αυτό δεν συνιστούσε αξιόπινη πράξη. Αν με ρωτάτε προσωπικά σαν πολίτη, αν μου άρεσε η εικόνα, θα σας απαντήσω καθόλου. Αν με ρωτάτε που βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση, θα σας πω και ορθώς δεν ξέρω. Διότι αν ήξερα εγώ που βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση, σημαίνει ότι μετήχα εγώ στη δικαστική έρευνα του τι έχει γίνει. Αυτό πάλι θα έπρεπε να σας βάλει σημαντικές υποψίες. Βγήκαν πάλι στις εφημερίδες ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν συλληφθεί και είχαν πάει στη Γαδά, ακούσανε αστυνομικούς της ομάδας Δέλτα να τους λένε ότι ναι, Χρυσαυγίτης είμαι εγώ, ρε, δεν ξέρετε τι θα γίνει από εδώ και προς κτλ. Γραφτήκανε σε εφημερίδες. Μου το είπε και εμένα ένα σημείο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το άκουσα. Σας ξαναλέω, το τι μπορεί να είναι ο κάθε αστυνομικός δικαίωμά του. Εννοώ το ότι ψηφίζει. Το πώς εκδηλώνει τις πεπιθήσεις του, εάν έστω και ελάχιστα παραβεί τους νόμους. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι τους παραβαίνουν τους νόμους ή όχι? Θέλω να πω, πέραν από μεμονωμένα περιστατικά, στα οποία δέχομαι ασφαλώς την απάντηση ότι εντάξει, αν έχεις πει κάτι, θα διερευνήσετε. Πιστεύετε ότι συμβαίνει κάτι παραπάνω από μεμονωμένα περιστατικά? Εννοείται. Θα έπρεπε να σας ανησυχεί ότι υπάρχει μια τάση στην αστυνομία? Εννοείται, αν συστημικά η αστυνομία τίνει προς τη Χρυσή Αυγή. Να δεχθώ ότι βάσει των υπαρχόντων στοιχείων έχουμε ξεφύγει από τις προσωπικές συμπεριφορές και έχουμε οδηγηθεί σε συστημική σχέση. Ναι, αυτό σε ρωτάω. Αν η εκδήλωσή σας βάσει των καθηκόντων σας και βάσει των στοιχείων που έχετε. Η απάντησή μου τότε σε αυτό είναι κάτι αρνητική, όχι. Είναι όχι. Δεν υπάρχει συστημική διασύνδεση. Δεν υπάρχει συστημική διασύνδεση. Ειδικά η λέξη παρακατάληψη θυμίζει λες και ξένος στρατός έχει καταλάβει τις πόλεις και τις καταλάβουμε πίσω. Εδώ είναι η κατάσταση στο κέντρο πόλεων, όπως η Αθήνα και η Πάτρα, ήταν μια κατάσταση πλήρους ανομίας. Πλήρους ανομίας. Η έκφραση είναι ακρίβης. Οι πόλεις αυτές έπρεπε να επανακαταληφθούν. Η ανομία πραγματικά είναι κάτι ανάλογο με εχθρικού στρατού. Μπορεί να το χαρακτηρίσετε. Πάντως είναι ένα εχθρικό φαινόμενο. Με ποιο κριτήριο, όταν υπάρχει μια μονάδα αστυνομικών στον δρόμο, σταματάνε ή δεν σταματάνε κάποιοι? Πού να ξέρω, σας πω. Είναι σαν να με ρωτάτε με ποιο κριτήριο παρακολουθούσαν κάποιον για να βρουν, ας πούμε, αν αυτό ήταν ο ληστής στην αρχαία Ολυμπία. Επάντησα, δεν ξέρω να σα πω. Αλλιώ ήταν ο αστυνομικό. Όχι, γιατί εκεί είναι ένα θέμα. Και μάλιστα εκπαιδευμένο αστυνομικό, δεν είμαι. Είναι ένα θέμα εξυχνίαση εκεί. Όταν. Ναι, και το άλλο εξυχνίαση. Και περιπολίσει στον δρόμο. Η απάντηση που. Ειλικρινά σα δεν έχω ιδέα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στην αστυνομική δραστηριότητα που δεν έχω ιδέα και δεν έχω και κανένα λόγο να έχω ιδέα. Εγώ πολιτικό προστάμενο είμαι. Άμα καθίσω να γνωρίζω εγώ το πώ γίνεται η αστυνομική δουλειά, θα πρέπει να ξέρω τι γίνεται στο δικαστήριο επικοινωνιών, τι γίνεται στη διεύθυνση ναρκωτικών. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω. Όχι, βέβαια. Δεν θέλω να ξέρω. Δεν έχετε, ας πούμε, υπόψη σας ότι οι αστυνομικοί κατεβαίνουν στον δρόμο και σταματάνε όποιον τους φαίνεται ξένος? Με ποιο κριτήριο όπως του φαίνεται ξένος? Αυτό ρωτάω. Πάντως έτσι την πατήσαμε τον Αμερικάνο και. Αυτό ρωτάω. Γιατί όταν πήραν τον Κορεάτη, τον πήρανε. Δεν είχαν άλλη πληροφόρηση εκτός από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Το ρωτάω επειδή το profiling διεθνώς είναι μια κατακριτέα αστυνομική πρακτική, η οποία έχει συζητηθεί ξανά και ξανά και πραγματικά στο μυαλό οποιοδήποτε λογικού ανθρώπου. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος όταν κάνεις επιχειρήσεις τέτοιου είδους στο κέντρο μιας πόλης να ξεχωρίσεις ποιος είναι παράνομος και το ποιος είναι νόμιμος, παρά το να πεις αυτός μου μοιάζει ξένος και τον σταματάω. Τι προτείνεις? Καταρχήν. Αν εσείς δεν είστε αστυνομικός, μία, εγώ δεν είμαι 10. Με ρωτάτε κάτι, ειλικρινά σας ρωτώ. Πρώτον, δεν ξέρω την απάντηση. Δεύτερον, δεν ξέρω το κριτήριο. Τρίτον, αν ήταν κάποιος εδώ και μου έλεγε, δώσε μου εντολή να πώς το κάνω, γι' αυτό σας ρωτάω. Προφανώς, καταρχήν, προφανώς, έτσι, σε όλες τις αστυνομικές εργασίες υπάρχουν κανονισμοί και υπάρχουν εντολές. Προφανώς, σε αυτό θα υπάρχουν. Θα το ψάξουμε να το βρούμε. Να κάνω την αντίστοιχη ερώτηση για τις περίφημες προληπτικές προσαγωγές. Εκεί πώς σταματάνε κάποιοι λόγοι? Τι να σας πω. Ούτε αυτό το ξέρω. Και πώς να το ξέρω? Έχετε φαντάσει, δηλαδή, αν με βγάλετε εμένα να τις κάνω, να τις κάνω σωστά ή θα ξέρω να τις κάνω? Δεν ξέρω τι είναι το σωστό. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι βλέπω καταγγελίες καθημερινά ότι οι προληπτικές προσαγωγές είναι μια κατάσταση στην οποία σε μαζεύουν. Να σας το πω. Σε κρατάνε 6 ώρες χωρίς να σε επιτρέψουν να δεις δικηγόρο. Χωρίς να σου πούν γιατί σε κρατάνε, για κανένα εξάρρο, και μόλις περάσει η διαδήλωση, σε αφήνουν. Και αυτό συμβαίνει σε εκατοντάδες ανθρώπους κάθε φορά που έχει συγκέντρωση. Κατά εκατοντάδες όμως. Οι οποίοι δεν κρατούνται, δεν τους εξηγείται γιατί κρατούνται, δεν κρατούνται πέραν του εξαόρου και απλώς τους αφήνουν. Προληπτικά. Αυτό εσείς το θεωρείτε δημοκρατικό μέτρο? Να σας το απαντήσω αλλιώς. Οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης θεωρεί ότι παραβιάζει τα δικαιώματά του, έχει κάθε δικαίωμα να ενεργήσει εκ του νόμου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει καταδικάσει την Ελλάδα σε πάνω από 10 περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια. Θέλει να κουβεντιάσουμε λίγο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν βρει δικαιοσύνη εδώ, έτσι. Όχι. Να σας πω. Γιατί δεν φτάνει αλλιώς στο δικαστήριο. Αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Εγώ είμαι ο σύμβουλος της Ευρώπης. Είμαι από αυτούς που εκλέβουν τους δικαστές. Επί 5-6 χρόνια ψήφιζα για αυτή την ιστορία. Έχω απόλυτη εικόνα τι είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το πρώτο που πρέπει να είμαστε σε αυτό, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που κάποια στιγμή πρέπει να γίνει στην ελληνική νομική τάξη, είναι πώς δικάζει και πού καταλήγει. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχει καταδικάσει μόνο την Ελλάδα, έχει καταδικάσει άπειρες χώρες, άπειρες χώρες. Έχει μια επεκτατική τάση εφαρμογής των συνθήκων με ένα απολύτως διευρυμένο τρόπο, το οποίο θα μου επιτρέψει να σας πω ότι η νομική επάρκεια των αποφάσεων του, που δεν είναι αφορμό μόνο στο συγκεκριμένο θέμα, αρχίζει και δημιουργεί τεράστια ερωτήματα. Δηλαδή σε σχέση με τις καταδίκες για εγκλήματα κατά της ζωής, παροπία συνόμων και πάλι, δεν μπορεί κανείς να εκφράζει για δικαστικές αποφάσεις γενικές απόψεις. Εάν οι με ρωτάτε, καταδίκες αυτές οι 10 είναι για αυτά. Εάν κάθε απόφαση είναι ξεχωριστή, θα πρέπει να τη δει κανείς και θα μπορεί και θα πρέπει να ασκήσει κριτική in concreto, όχι in abstracto. Αυτό το οποίο σας λέω και σας το λέω γενικότερα και όχι στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης. Εάν θα σας ενδιαφέρει πραγματικά να το δείτε κάποια στιγμή, το ρόλο της νομολογίας του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσα στο νομικό πλαίσιο, στο υπάρχον νομικό πλαίσιο των κρατών που έχουν υπογράψει τη συγκεκριμένη συνθήκη, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και πρέπει να σας πω το εξής. Θα σας φανεί περίεργο. Η δική μου άποψη είναι ότι η εξέλιξη της λειτουργίας του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα τελευταία χρόνια μάλλον ενυποθηκεύει παρά βοηθά την προστασία του. Ο τρόπος επεκτατικής ερμηνείας των συνθήκων από ανθρώπους οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι επαγγελματίες νομικοί, δηλαδή η νομική τους κατάρτιση όσον αφορά το θέμα της φιλοσοφίας του δικαίου είναι σχετικά περιορισμένη, δημιουργεί τεράστια θέματα. Και δημιουργεί τεράστια θέματα και στο ελληνικό δίκαιο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στη βάση όλων αυτών που είναι το ρωμαϊκό δίκαιο. Δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο θέμα. Μην ερμηνεύσετε αυτό που σας λέω ως απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα. Δέστε το αυτό. Ακούω αυτό που μου λέτε, αλλά είναι λίγο σαν να μου λέτε ότι μια χώρα η οποία έχει, εν πάση περιπτώσει, καταγγελίες, κάποιες από τις οποίες φτάνουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου και δικαιώνονται αυτά τα θύματα, η απάντησή σας είναι η αμφισβήτηση της νομικής επάρκειας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Κάνετε λάθος αυτό. Αυτό κατάλαβα. Σας
κλείσετε και το δικαστήριο και επειδή ξέρω το δικαστήριο σα έθεσε ένα ευρύτερο θέμα που μπορεί να σα ενδιαφέρει. Εντάξει. Μπορεί και να μην σα ενδιαφέρει. Όχι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ευρύτερο θέμα. Ότι το θέμα, από ένα τεράστιο θέμα, εγώ κρατώ το θέμα των αποφάσεων που αφορούν την αστυνομική βία. Αυτή είναι η πλοία δική σα. Αυτό είναι επειδή μιλάω με τον Υπουργό Δημόσια Τάξη. Μην μιλάτε με τον Υπουργό Δημόσια Τάξη, είναι η πρώτη ευκαιρία που γνωριζόμαστε. Γιατί να περιορίσουμε το αντικείμενο. Δεν ήμουν σε όλη τη ζωή, πεθάμε σε όλη τη ζωή. Κοντά στι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπήρξε η τελευταία έκθεση τη Διεθνού Αμνηστία, η οποία τυκλοφορείται μάλιστα αστυνομική βία στην Ελλάδα, όχι μόνο με μονομένα περιστατικά, και καταγράφει για τα τελευταία χρόνια βία ασύμετρη, υπερβολική σε διαδηλώσει, σε συλλήψει, σε τμήματα. Ρατσιστική βία και ούτω καθεξής. Την έχετε δει την έκθεση, την έχετε υπόψη σας? Έχω ακούσει την έκθεση, δεν την έχω διαβάσει.